Επιστροφή εδώ στο στούντιο της Κρήτης σήμερα και θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για τον χρυσό της Κρήτης, όπως μας αρέσει να το λέμε, για το ελαιόλαδο, το στυλοβάτι της οικονομίας της Κρήτης, κακά τα ψέματα, εκεί ουσιαστικά στηριζόμαστε και εξαιτίας αυτού έχουμε περάσει κρίσεις και κρίσεις του πρωτογενή τομέα, κρίσεις και κρίσεις. Θα πάμε να μιλήσουμε λίγο για το πώς το ελαιόλαδό μας μπορεί να γίνει ακόμα πιο χρυσό, ακόμα πιο καλό από αυτό που ξέρουμε, αλλά και το πώς το υποδέχονται ίσως στη μεγαλύτερη αγορά που υπάρχει στον πλανήτη και την οποία προσπαθούμε να κατακτήσουμε. Μιλούμε για την Κίνα φυσικά. Και αριθμητικά, άμα το πάρεις, βεβαίως, είναι η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο. Αμέσως, να πάει στους αριθμούς και να με διορθώσει. Αυτός είναι ο Μπάμπης Αβίδης, κυρίες και κύριοι. Καλησπέριζουμε στο στούντιο της Κρήτης σήμερα τον κύριο Βερβερίδη. Καλώς ήρθατε, κύριε Φίλιππα Βερβερίδη. Καλησπέρα σας και καλή χρονιά σε όλους. Καθηγητής στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, βεβαίως, και ηγείστε και ενός εργαστηρίου βιολογικών και βιοτεχνολογικών εφαρμογών. Πολύ ωραία. Είναι ένα από τα εργαστήριά μας που έχουμε στο τμήμα Γεωπονίας. Φυσικά υπάρχει συνεργασία και με όλα τα υπόλοιπα ερευνητικά εργαστήρια και τις ομάδες που βρίσκονται κάτω από αυτήν την ομπρέλα του κάθε εργαστηρίου. Συμφωνώ ότι το λάδι δεν είναι μόνο χρυσό, είναι σούπερ χρυσό θα έλεγα και αυτός είναι ο στόχος όλων των προσπαθειών μας τα τελευταία χρόνια, να κρατήσουμε αυτό το χρώμα όσο πιο έντονο και πιο λαμπερό γίνεται. Ξεκινώντας από το 2020 με ένα θεωρήσαμε ότι η όλη αλυσίδα παραγωγής ελαιολάδου, ιδιαίτερα στην Κρήτη, έχει ανάγκη από κάτι καινούριο και το κάτι καινούριο ήταν αυτό που εφαρμόσαμε τελικά μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, προσπαθώντας να μελετήσουμε όλους τους παράγοντες που ξεκινάνε από το χωράφι και φτάνουν μέχρι το τελικό προϊόν και επηρεάζουν φυσικά την τελική ποιότητα του προϊόντος. Έτσι, στα πλαίσια αυτής της ιδέας, πήραμε ένα πρόγραμμα από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, όπου μας δόθηκε ευκαιρία να χρηματοδοτηθεί μια ομάδα πολυμελής και με πολλές ειδικότητες επιστημόνων από όλο το Πανεπιστήμιο, κυρίως βέβαια το Τμήμα Γεωπονίας, την οποία ομάδα το πρόγραμμα ονόμαζε Αρρωγό. Όντως, η ομάδα αυτή παίζει το ρόλο του αρρωγού, δηλαδή αυτό που προσπαθεί η όποια μεγάλη εταιρεία να έχει αυτό που λέμε έρευνα, ομάδα έρευνας και ανάπτυξης στις εταιρείες που έχουν ανάγκη. Έτσι λοιπόν υπήρξε μία σύμβαση και δυνατότητα συνεργασίας με εταιρείες του κλάδου όπου η ομάδα Αρρωγός, η οποία έχει και το ακρονίμιο όπως και του κλάστερ AIM HiQ Oil είναι τα αρχικά των λέξεων Artificial Intelligence Machine Learning Extra Virgin Olive Oil AIM HiQ Oil, δηλαδή στόχευε σε high quality ελαιόλαδο. Και με τον στόχο αυτό ξεκινήσαμε την πρώτη προσπάθεια συνεργασίας με κάποιες από τις εταιρείες οι οποίες είχαν τη δυνατότητα να εμπλακούν στο κομμάτι αυτό και να πάρουν μια μικρή χρηματοδότηση, θα έλεγα. Περιμένουμε τώρα τα επόμενα βήματα. Στα πλαίσια όλης αυτής της προσπάθειας, φυσικά, δημιουργήθηκε έτσι και η ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας και έξω από τα περιθώρια της Κρήτης. Στην προσπάθεια μας βέβαια να διαφημίσουμε το δικό μας ελαιόλαδο. Στην προσπάθεια λοιπόν αυτή υπήρχε μία πρόσκληση που δεχτήκαμε από έναν ομότιμο καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας, τον κύριο Συγκριμή, ο οποίος μετά από προσκλήσεις και επαφές που είχε από προηγούμενες του δραστηριότητες στην Κίνα, θεώρησε ότι πρέπει να ξεκινήσει μία προσπάθεια διαφήμισης και κατά το δυνατόν ανοίγματος των αγορών της Κίνας και στο ελληνικό ελαιόλαδο. Οι Κινέζοι, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια τώρα ασχολούνται με το κρητικό ελαιόλαδο. Έχουμε πολύ αλυσβερίσει σε αυτό το κομμάτι, σε επίπεδο φιλολογικό αλλά και πρακτικό καμιά φορά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξεκίνησε όμως τη δεκαετία του 60, όταν η αλβανική κυβέρνηση τότε, καμία σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, και δεν υπήρχε ούτε ένα ελαιόδαντρο σε εκείνη την περιοχή, δόρισε 10.000 δεντρίλια. Μετά το 70 λοιπόν, ξεκίνησαν οι Κινέζοι και είδαν ότι αυτό είναι ένας σημαντικός καρπός και μια καλλιέργεια η οποία μπορεί να συνεισφέρει σε ποιο πράγμα, στο ότι οι Κινέζοι είναι η πρώτη χώρα παραγωγής στον κόσμο σε κατανάλωση σπορελαίων, ελαίων δηλαδή, εκτός από το ελαιόλαδο. Άρα λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια και δεδομένου του ότι όσο περνάει ο καιρός και μάλιστα τα τελευταία χρόνια είναι ακόμα πιο έντονη αυτή η ιδέα, ότι το ελαιόλαδο και δι' το ελληνικό
Και αυτή είναι η άποψή μας, ότι πρέπει να αναδειχθεί η λεγόμενη υγειοπροστατευτικό ή αν θέλετε πληθυντικός, υγειοπροστατευτικές του ιδιότητες. Γιατί υγειοπροστατευτική του, λέτε. Ναι, ή πληθυντικός. Mm. Γιατί το ελαιόλαδο συνεισφέρει σε προστασία από διάφορους τύπους καρκίνων, διάφορες καρδιοπάθειες και πολλά άλλα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το ότι αυτό το αγνό προϊόν δεν είναι ότι πρέπει να πωλείται σε ακριβή τιμή, αλλά έχει και πολύ ακριβή αντιμετώπιση από τον οργανισμό. Δηλαδή, ο οργανισμός μας πραγματικά το χρειάζεται όλο αυτό. Άρα, λοιπόν, η προσπάθειά μας έχει αυτό σαν στόχο, να αναδείξουμε και στους Κινέζους, ότι φυσικά και στην χώρα μας που το γνωρίζουμε βέβαια, αλλά εντάξει, αυτό τώρα έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι υγειοπροστατευτικές ιδιότητες σχετίζονται και με το τυποποιημένο προϊόν. Άρα, λοιπόν, εδώ είναι μια παράλληλη άλλη προσπάθεια δική μας, όπου θέλουμε να πείσουμε τον κόσμο της ελαιοκομείας ότι για ποιο λόγο θα πρέπει οι Ιταλοί και οι Ισπανοί να έρχονται και όποιοι άλλοι τέλος πάντων έρχονται, αγοράζουν το δικό μας εξαιρετικό λάδι, το αναμειγνύουμε το δικό τους και φτάνει στην Κίνα σαν ισπανικό προϊόν ή σαν ιταλικό. Βέβαια, κύριε Βερβερίδη, θα σας διακόψω τώρα. Δηλαδή, εν έτη τώρα 2024 πρέπει ακόμα να γίνεται αγώνας για να πιστούν οι παραγωγοί ότι η τυποποίηση είναι μονόδρομος ουσιαστικά. Φοβάμαι ότι δυστυχώς είναι στα ακόμα... Γιατί ακούγεται λίγο ξύμωρο. Έχετε απόλυτο δίκιο και όποιες επαφές είχαμε στην αρχή της ενασχόλησής μας με αυτό το αντικείμενο, της ποιότητας του ελαιολάδου, ξεκίνησαν ακριβώς από αυτό το γεγονός, ότι δηλαδή η τυποποίηση βρίσκεται ακόμα σε σχέση με τις... Είμαστε τρίτη χώρα στον κόσμο, έτσι. Εκτός από πέρσι που εξαιτίας της χαμηλής παραγωγής των άλλων δύο χωρών, σχεδόν φτάσαμε στην πρώτη μπράβο. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε μια αγορά θα πρέπει αυτή η αγορά και ειδικά έξω από την Ελλάδα εννοώ, αυτή η αγορά θα πρέπει να αναγνωρίζει ότι το λάδι αυτό είναι το brand name όπως λέμε σε πολύ ελληνικό έτσι ορολογία. Αυτό ακριβώς κάνουν οι Ισπανοί και οι Ιταλοί. Άρα λοιπόν σε μια τεράστια αγορά όπως η αγορά της Κίνας και στην προσπάθειά τους η κινέζικη κυβέρνηση να επηρεάσει το μέσο Κινέζο να καταναλώνει το ελαιόλαδο, γιατί αυτό θα του προσφέρει καλύτερη υγεία, ενδεχόμενα λιγότερο πρόβλημα με ασθένειες, άρα αυτό βελτιώνει ίσως και το καθεστώς ας πούμε, του μέσου Κινέζου πολίτη, προσπαθεί λίγο να βάλει αυτό μέσα στην διατροφή. Αυτό όμως έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η δυσκολία ποια είναι σε αυτό το σημείο, ότι... Και αυτό θα πρέπει να το αναδείξουμε και σε τοπικό επίπεδο. Υπάρχει δυστυχώς ένα κακό συνήθειο, θα το πούμε σε πολλά εισαγωγικά ως συνήθειο, όπου λέμε άσε το λάδι να περιμένει για την επόμενη χρονιά. Ναι. Δυστυχώς αυτό δεν είναι σωστό, γιατί το λάδι όταν είναι ελαφρώς πικρό ή ισορροπημένα πικρό και καυστικό ταυτόχρονα, για μένα είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να φάει ένας οργανισμός. Μισό λεπτό. Γιατί εγώ ξέρω ότι κρατάμε λάδια και να φάμε το περσινό πρώτα και μετά το επόμενο. Έτσι δεν μας λέγανε πάντα. Ακριβώς αυτό είναι ένα πώς να το πω τώρα, ένα καθεστώς το οποίο πρέπει να σπάσει, μια κακή ας πούμε, αν θέλετε, αντιμετώπιση αυτού του προϊόντος, το οποίο νομίζω ότι δεν έχει να προσφέρει τίποτα στην ανθρώπινη υγεία, παρά μόνο αν είναι ακριβώς το αντίθετο, καταναλωθεί μέσα στον πρώτο χρόνο από τη στιγμή που θα παραχθεί. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι και εδώ, εκεί δίνονται τα περισσότερα βραβεία σε διαγωνισμούς ελαιοκομείας, ελαιολάδων, ότι το λάδι το οποίο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και προέρχονται κυρίως από την οργανωληπτική αξιολόγηση, άρα αυτό είναι επίσης κάτι το οποίο πολλοίς κόσμος ενδεχόμενα να μην το γνωρίζει, για να χαρακτηριστεί ένα παρθένο ένα ελαιόλαδο μάλλον, εξαιρετικό παρθένο, θα πρέπει να περάσει από την τυποποίηση την οποία θα πρέπει να έχει και οργανωληπτική αξιολόγηση. Η οργανωληπτική αξιολόγηση λοιπόν σχετίζεται με τρία πράγματα που είναι το καυστικό, το πικρό και το άρωμα και φυσικά να μην έχει κανένα ελάττωμα. Άρα με αυτή τη λογική τότε μόνο, δεν είναι μόνο η οξύτητα δηλαδή που οι παλαιότεροι ενδεχόμενα είχαν ή και έχουν ακόμα μερικοί στο μυαλό τους, αλλά πρέπει οπωσδήποτε η τυποποίηση να περάσει και από αυτό το στάδιο της οργανωτικής αξιολόγησης. Έτσι, τότε μόνο μπορεί να χαρακτηριστεί ως τυποποιημένο προϊόν. Πάμε λίγο και στο ταξίδι στην Κίνα. Λοιπόν, αρκετές ημέρες, 9 με 16 Δεκεμβρίου. Τώρα, τι δείξατε εκεί στους Κινέζους και τι είδατε κι εσείς? Ωραία. Καταρχήν να πω ότι το ταξίδι έγινε μαζί με τον συνάδελφο τον κύριο Μανώλη Καμπουράκη, ο οποίος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος, ας πούμε, στο ελαιοκομικό κομμάτι, που αφορά το στάδιο του ελαιώνα, του καρπού δηλαδή. Και αυτό που μας ζητούσαν ο οργανισμός ο οποίος μας κάλεσε ήταν να δεχτούν μια εκπαίδευση πάνω στο
κλάδεμα, το σωστό κλάδεμα των ελαιόδεντρων. Uh-huh. Και θα σας πω για ποιο λόγο συνέβη αυτό, γιατί έχει λίγο έτσι... Αυτό πρέπει να το δείξετε βέβαια και στους δικούς μας, ε! Θα να το μάθουμε κι εμείς εδώ. Σωστό, αλλά φανταστείτε εκεί πόσο ακόμα χειρότερα, και θα σας πω το λόγο. Και φυσικά το άλλο πράγμα που τους ενδιέφερε είναι να δούνε πώς θα γίνει καλύτερη η οργανωτική αξιολόγηση. Αυτό δηλαδή που μόλις περιέγραψα προηγουμένως. Uh-huh. Τώρα, να σας πω ότι εκεί οι εκτάσεις είναι τεράστιες και ιδιαίτερα στην περιοχή που είναι μεγαλύτερη σε επίπεδο ελαιοκομικής παραγωγής. Αυτή είναι η περιοχή Long Nan. Η περιοχή Long Nan είναι η περιοχή, η πολιτεία λέγεται Γκανσού και η περιφερειακή ενότητα, αν θα μπορούσα να πω, η οποία χαρακτηρίζει τη μεγάλη ελαιοκομική δραστηριότητα, όπως παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα είναι η Κρήτη, στην Ισπανία είναι η Χαέν, στην Ιταλία είναι η Απούλια, αυτή λέγεται Γουντού. Αυτή είναι, όχι Βουντού, Γουντού. Γιατί και εγώ τον μπέρδευα στην αρχή. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με μια περιοχή που είναι πάρα πολύ ορεινή, αλλά επειδή και η κυβέρνηση θέλει να βοηθήσει λίγο τον μέσο Κινέζο, ο οποίος είναι χαμηλού βιωτικού επίπεδου, σε πολλά εισαγωγικά βέβαια δεν είναι ρατσιστικό αυτό που θα πω, αλλά είναι η πραγματικότητα που είδαμε, θέλει πολύ να ασχοληθεί με το αντικείμενο της ελαιοκομείας. Η ελαιοκομεία όμως εκεί έχει να κάνει και με το γεγονός ότι βρίσκεται σε μια ορεινή περιοχή όπου υπάρχει δυνατότητα της δημιουργίας αναβαθμίδων. Οι αναβαθμίδες λοιπόν εκεί, καταλαβαίνετε ότι αν αυτό συνέβαινε στην Κρήτη, όπως συμβαίνει σε μερικές περιοχές, θα ήταν πολύ δύσκολο η συγκομιδή. Και εκεί τώρα το μεγάλο πλεονέκτημα της Κίνας είναι ότι έχουν πάρα πολύ φθηνά χέρια και φανταστείτε ότι όλη η συγκομιδή γίνεται χειρονακτικά σχεδόν. Έτσι. Άρα αυτό σημαίνει ότι προσπαθούν να μαζέψουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα, αλλά όμως από εκεί και πέρα δεν έχουν τις καταλληλότερες, όπως η Κρήτη φυσικά, συνθήκες για να έχουν το ποιοτικό αυτό λάδι. Ένας από τους στόχους όμως που παράλληλα εμείς προσπαθήσαμε να φέρουμε μαζί μας το ταξίδι, λειτουργώντας λίγο θα έλεγα σε πολλά εισαγωγικά σαν δούριος ύπος, είναι ότι είχαμε λάδια από εδώ τα οποία μεταφέραμε μαζί μας εκεί, οπότε θέλαμε να δείξουμε στους συνεργάτες, συναδέλφους εκεί πόσο διαφορετική είναι η γεύση, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Κινέζος δεν έχει συνηθίσει, όπως και ο Έλληνας, θα έλεγα, σε έναν βαθμό που είπαμε προηγουμένως, ούτε στο πικρό, ούτε στο κινέζικο. Στο πικάντικο. Άρα λοιπόν ο στόχος τους, και αυτό γίνεται νομίζω σταδιακά, και εκεί προσπαθούν να επενδύσουν. Γι' αυτό και η οργανωτική αξιολόγηση έπαιξε σημαντικό ρόλο. Και φυσικά αυτό που προσπαθήσαμε να δείξουμε είναι να τους πείσουμε ότι και με κάποια δεδομένα που παρουσιάσαμε εκεί στα σεμινάρια μας, ότι το πικρό σχετίζεται με κάποιες ουσίες οι οποίες είναι προστατευτικές της ανθρώπινης υγείας και το πικάντικο αντίστοιχα. Mm-hmm. Αυτά δεν είναι δεδομένα τα οποία είναι δικά μας, είναι δεδομένα που το ξέρει όλη η επιστημονική κοινότητα και απλά θέλαμε εμείς να αναδείξουμε μάλλον ότι αυτό πραγματικά αξίζει τον κόπο και να εισαχθεί, γιατί θα πρέπει το άλλο να σας πω ότι όπως είπατε σωστά στην αρχή, η αγορά της Κίνας είναι τεράστια. Mm. Αυτή τη στιγμή η ενδογενής παραγωγή της Κίνας καλύπτει μόνο το 10%. Καταλαβαίνετε ότι το υπόλοιπο 90%. Πεδίο δόξη λαμπρό. Είναι πεδίο δόξη λαμπρό, το οποίο όμως δόξη λαμπρό το έχουν κατακτήσει οι Ισπανοί κατά κύριο λόγο. Δεν είχα καμία αμφιβολία. Γιατί, ναι, γιατί όμως έχουν αναδείξει το ότι το ποιοτικό ελαιόλαδο που μπορεί να δοκιμάσει και ταιριάζει στη γεύση του πολίτη Κινέζου είναι αυτό που δεν είναι τόσο πικρό και μάλιστα έχουν φτιάξει και δικές τους ποικιλίες, οι οποίες δεν έχουν καμία πικράδα. Αυτό όμως σημαίνει ότι όσον αφορά το υγειοπροστατευτικό κομμάτι, είναι ακριβώς πολύ πίσω. Τώρα θα μου πείτε, το μάρκετινγκ και η αγορά λειτουργεί ίσως με άλλους κανόνες και με άλλους νόμους. Εγώ αυτό που οφείλω να πω είναι αυτό το οποίο έχει αποδειχθεί με επιστημονικά δεδομένα και επομένως αυτό θέλαμε να αναδείξουμε. Αυτό νομίζω πρέπει να το περάσετε και στο δικό μας, το εγχώριο κοινό. Πρέπει να το μάθει και ο κόσμος. Πολύ αυτό σωστά το λέτε. Και γιατί μιλάμε για τις ιδιαιτερότητες, μιλάμε για τα ωφέλη στην υγεία του ελαιολάδου, αλλά ουσιαστικά όλοι πάμε σε παλιές πρακτικές. Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο και μάλιστα η περιφέρεια Κρήτης πρόσφατα έχει προκηρύξει, τώρα δεν ξέρω σε ποια φάση βρίσκεται ακριβώς, ένα πρόγραμμα με το οποίο θα υπάρξουν τακτικές εκπαιδεύσεις και ελαιοπαραγωγών και ελαιοτριβαίων και ενδεχόμενα και άλλων γεωπόνων οι οποίοι εμπλέκονται στο κομμάτι της ελαιοκομείας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ενισχύεται ακόμα περισσότερο το κομμάτι της ανάδειξης της ποιότητος και σε τοπικό επίπεδο και φυσικά το τμήμα μας με την ομάδα αρρωγός
και άλλους συναδέλφους από το υπόλοιπο, τα υπόλοιπα ιδρύματα θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στο κομμάτι. Και στους λοιπόν καταναλωτές θα πω εγώ, Μπάμπη, γιατί εμείς μέχρι πρόσφατα ξέραμε ότι έχει αν έχει τρεις γραμμές έχουμε βγάλει το καλύτερο λάδι, σωστά. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Οι Ιταλοί ήδη το κάνουν αυτό, γιατί ξεκινάνε και εμείς βέβαια σε κάτι, αλλά πρέπει να γίνει πιο συστηματικά αυτό, ήδη από την υπηαγωγείο, δίνοντας τα παιδιά να καταλάβουν ότι το πικρό και το καυστικό δεν είναι αποκρουστικό, αλλά είναι ωφέλιμο και φυσικά με τον τρόπο αυτόν, όταν έχει να κάνει με την προστασία της υγείας σου, πείθεσαι πιο εύκολα. Σωστά. Κύριε Περβεδί, νομίζω ότι δεν ανοίγετε μόνο ορίζοντες στην Κίνα, ανοίγετε και τους δικούς μας ορίζοντες. Μακάρι, το ευχόμαστε όλοι. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Θα ανανεώσουμε και το ραντεβού, γιατί νομίζω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα έτσι, συζήτηση. Θα διοργανώσουμε μια συζήτηση, σεμινάριο από τηλεοράσεις για το πώς πρέπει και ως καταναλωτές, αλλά και ως παραγωγή, γιατί όλοι είμαστε με έναν τρόπο παραγωγή. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πώς ακριβώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ελαιόλαδο και την ελιά, γενικότερα την ελιά. Σωστό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά και εσείς.